Είμαι εκεί. Πρέπει να την πετάξουν στην πισίνα και να φύγουν όλες με το έπαθλο. Γεια σας. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ στην Ερμού και θα ρωτήσουμε τον κόσμο extreme ερωτήσεις για το Next Top Model. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Πώς σε λένε? Με λένε Μυρτό. Πώς σε λένε? Κίμων. Λιδία. Άρη. Ρέα. Πινελόπη. Μένα Μανώλη. Φαδιών. Μανώλη. Κέβιν. Ζέτα. Ελπίδα. Βλέπεις Next Top Model? Είτε και βλέπω Next Top Model. Όλοι μας. Βλέπουμε που και που. Λιγάκι εγώ. Βλέπεις Next Top Model? Όχι, αλλά είδα τη Δευτέρα και μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Ωραία, για πες μου τότε ποια σ' άρεσε περισσότερο, ποια είναι η αγαπημένη σου παίκτη. Λοιπόν, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι αυτή η μαυριδερή με το φουντωτό μαλλί. Δεν θυμάμαι. Μαριάννα. Ναι. Μαριάννα. Μ' άρεσε πολύ. Ροζάνα σίγουρα. Η Μικαέλα. Μ' αρέσει πολύ η Ξανθή και η Ροζάνα. Η Μικαέλα. Όχι. Η Γαριφαλιά ήταν, αλλά έφυγε. Και εμένα. Άννα Αναμαρδίδου. Εγώ δεν ξέρω από ποια είναι πιο ωραία. Η μία που μοιάζει, φίλε. Αυτή που λέει. Ο Ρονάλντο. Ποια είναι η αγαπημένη σου παίκτρια? Λοιπόν, η αγαπημένη μου παίκτρια είναι η Ιωάννα Ισαρή. Τη βρίσκω κουκλάρα. Είναι κούκλα, όντως. Είναι κουκλάρα και είναι και πολύ κυρία. Δηλαδή, κάνει τη δουλειά της, δεν ασχολείται γενικά με τα. Όλα τα. Την τριάδα φωτιά και τον άλλο χάμο. Έχω spoiler. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας το πω. Όχι, πες μας. Γνωρίζω ότι θα αποχωρήσει σε λίγο καιρό. Και αυτή που δεν σ' αρέσει καθόλου. Η Μικαέλα. Η Μικαέλα. Η Μέγκη, θέλω να φύγει. Ποια είναι η παίκτρια που δεν πολύ συμπαθεί? Ποια. Εσύ έχει. Μικαέλα, τι εννοεί? Μέγκη. Μικαέλα. Απλά μιλάει πολύ. Μικαέλα. Αυτή που τους κράζει όλες, που είναι τρία κορίτσια μαζί, πώς τη λένε? Η τριάδα φωτιά, η Μέγκη, η Μικαέλα. Ποια δεν σ' αρέσει καθόλου, ποια αντίπα Μικαέλα. Ξεκάθαρα. Για πες μου τώρα που μου λες για τη Μικαέλα, θα προτιμούσες να έχεις τη Μικαέλα για μητέρα ή το σκουλό για πατέρα? Το σκουλό. Ξεκάθαρα, με βγάζει και φωτογραφίες. Το σκουλό για πατέρα. Το σκουλό για παπά. Για πατέρα το σκουλό. Το ίδιο κι εγώ. Το ίδιο. Η γυναίκα δεν αντέχει εδώ να μιλά τόσο πολύ. Η Μέγκη πρέπει να την πετάξουν στην πισίνα και να φύγουν όλες με το έπαθλο. Ξεκάθαρα όμως. Σκουλό πατέρα μόνο. Μέγκη με τίποτα, Μέγκη μακριά μας. Μακριά και αγαπημένη. Ούτε κι αυτό. Είναι και ξινή, είναι και άσχημη. Θα προτιμούσες να έχεις για πατέρα το σκουλό ή για μητέρα τη Μέγκη? Για μητέρα τη Μέγκη. Ναι, εγώ νομίζω θα έλεγα για πατέρα το σκουλό. Δεν ξέρω γιατί δεν τη συμπαθούν, αλλά τη θεωρώ καλό κορίτσι. Τι γνώμη έχεις για την τριάδα φωτιά, για τη Μέγκη, τη Μικαέλα και την Εύη? Την Εύη τη συμπαθώ πάρα πολύ. Τη Μικαέλα, εντάξει, δεν είναι ότι τη μισώ, γιατί στο τελευταίο επεισόδιο που γνωρίστηκε με τη Γαριφαλιά κτλ. Και γίναμε πιο φίλες, μου έβγαλε έναν άλλο εαυτό, το οποίο δεν δείχνει ότι έχει τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Και όταν έκλαιγε και για το γιο της, μου έβγαλε μια πιο ευαίσθητη πλευρά. Αλλά εντάξει, την τριάδα φωτιά τη θεωρώ τις έχω παρεξηγήσει, γιατί δεν είναι τόσο κακές. Δεν ξέρουμε, εκτός και να τις γνωρίσεις προσωπικά. Ναι, σωστό, είναι και αυτό. Θα προτιμούσες να κάνεις γυμνή φωτογράφηση με το σκουλό ή να σε απατήσει το αγόρι σου με τον Μπράτη? Το αγόρι μου, αν το δει αυτό, τώρα θα γίνουμε. Θα προτιμούσα να με απατήσει το αγόρι μου, πιστεύω. Το αγόρι μου με τον Μπράντι. Κοίτα να δεις τώρα, δεν με παίρνει να πω το άλλο. Σωστά, ωραία. Το άλλο. Εντάξει. Είμαι κομπλέ με τους γκέι, δεν έχω. Εντάξει, οκ. Ναι, αλλά θα σε απατούσε. Εντάξει. Εντάξει. Γυμνή ο σκουλός. Όλα κι όλα. Θα προτιμούσες να κάνεις γυμνή φωτογράφηση με το σκουλό ή να σε απατήσει η κοπέλα σου με τον Μπράτη? Γυμνή φωτογράφηση με το σκουλό. Σκληρό. Δεν ξέρω. Σας βάζω δύσκολα, το ξέρω. Να μας απατήσει το γόρι μας. Όντως. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι τις ώρες θα το έκανα, οπότε... Το αγόρι σου θα το δει αυτό το βίντεο τώρα? Δεν έχω αγόρι, αλλά από αυτός που βλέπει θα το έβλεπε. Οκ, εντάξει, και εγώ μία από τα ίδια. Νομίζω θα τον άφηνα με φωτογραφίσει γυμνή. Δεν τον έχω με το κέρατο, τι να κάνουμε. Εντάξει, είναι και επαγγελματίας. Και εντάξει, τώρα γυμνή, κοίταξε σιγά. Και η Λιάννα το έχει κάνει. Ναι. Από μένα είναι όχι. Αν ήσουν κριτής, τι θα κοιτούσες πρώτα σε μία διαγωνιζόμενη? Σε μία διαγωνιζόμενη, ωραία ερώτηση. Να μην έχει καν πλαστική. Εμένα μου αρέσουν οι καμπύλες, οπότε να έχει καμπύλες. Ξεκάθαρα το πρόσωπο. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του προσώπου και γενικά χαρακτηριστικά έτσι αριστοκρατικά, ρε παιδί μου. Να είναι μητούλα, αυστηρή, βλέμμα αυστηρό και τέτοια.
θα σε πείραζε αν η άλλη έχει κάνει πλαστικές. Είτε έχει βάλει χείλη, είτε έχει πειράξει τη μύτη της. Δεν με πειράζουν αυτά. Γενικά θεωρώ ότι άμα δεν σ' αρέσει κάτι και δεν αισθάνεσαι όμορφα, να το αλλάζεις. Αλλά επίσης θεωρώ ότι δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα με κάτι. Επομένως είναι λίγο. Και πρέπει να αγαπάς και τον εαυτό σου. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λες. Είναι λίγο αντιφατικό πολύ. Δεν το έχω λύσει ακόμα. Όταν το λύσω θα σας ξανακαλέσω. Ωραία, ναι, να μας βρεις και να το. Ωραία, τέλεια. Αρχικά λογικά το κορμί, μιας και από τη στιγμή που θα δοκιμάσεις πάνω σε κάποια ρούχα, αυτό σε ενδιαφέρει. Πιο πολύ το κορμί παρά αν είναι όμορφη ή όχι. Από τη στιγμή που κάποιος επενδύει χρήματα σε μία κοπέλα ώστε να προωθεί το προϊόν του, λογικά το κορμί. Αν ήσουν κριτής, τι θα κοιτούσες πρώτα σε μία διαγωνιζόμενη? Βασικά να μην είναι αδύνατη as fuck. Σ' αρέσουν οι καμπύλες δηλαδή? Ναι, ναι. Χαρακτήρα? Γιατί δεν είναι μόνο το ύψος ή η φυσική ομορφιά που σε κάνει μοντέλο. Το χαρακτήρα και μετά ίσως το σώμα και το πρόσωπο. Αλλά πρώτα το χαρακτήρα, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο που λένε οι κριτές, ότι ψάχνουμε ένα κορίτσι το οποίο να έχει πρώτα χαρακτήρα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πήραν και την Ξανθούλα στο παιχνίδι. Και ποια θεωρείς ότι πρέπει να κερδίσει το next model? Νομίζω η Χριστιάνα. Εφόσον αναφερθήκαμε στην Άννα ότι μας αρέσει πια τόσο πολύ. Πιστεύεις ότι θα είναι και η νικήτρια όμως, ε? Ναι, 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 λογικά. Στάντα. Ή η Ροζάνα ή η Ξανθή. Ροζάνα. Είναι τέλεια. Μακάρι, μου αρέσει πάρα πολύ η δαχτίδα. Ροζάνα, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σ' αγαπάμε, θέλω να κάνουμε βίντεο μαζί. Η Μέγκη, μόνο και μόνο από τηλεθέαση. Κι εγώ χάρηκα. Ποια θεωρείς ότι θα κερδίσει το next model? Μία δύσκολη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι θα το κερδίσει αυτή η Χριστιάνα. Αυτά είχα να πω για το Next Top Model. Θέλω τώρα να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποια θεωρείτε εσείς ότι θα κερδίσει το Next Top Model και να κάνετε share αυτό το βίντεο εάν σας άρεσε και θέλετε να δείτε περισσότερα τέτοια βίντεο. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!